Θα δούμε τι αναταράξεις και ανακατατάξεις θα έχουμε πάνω σε αυτό. Ο κύριος Νίκος Αντωνιάδης είναι μαζί μας και να τον καλημερίσω, καθηγητής πολιτικού μάρκετινγκ στο St. John's University. Γεια σας, κύριε Αντωνιάδη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Σας χαιρετώ ξανά. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε να δούμε έτσι τις πρώτες εκτιμήσεις και από εσάς. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, βλέπουμε τις διαφοροποιήσεις αλλά και τις αποκλίσεις από τα προγνωστικά, κύριε Αντωνιάδη. Καταρχήν, να αναφέρω ότι οποιασδήποτε προβλέψεις ήταν ούτως ή άλλως παρακινδυνευμένες στο τελευταίο διάστημα. Είναι με χαρά που είδα ότι όσα συζητήσαμε χθες στον Α, φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται. Πώς? Με το ότι φαίνεται ότι η Πενσιλβάνια είναι κλειδί για τις εκλογές αυτές, γιατί αν χαθεί η Πενσιλβάνια, η Καμάλα Χάρις δεν υπάρχει περίπτωση να εκλεγεί. Είμαστε ήδη στο 2-30-2-32 με 2-10 έδρες, ελεύθερες. Κατ' επέκταση, η τάση προς τον κύριο Τραμπ, η οποία εκδηλώθηκε την τελευταία μία-δύο μέρες, φαίνεται ότι εκδηλώθηκε και στις ψήφους. 2-32-2-16 βλέπω τώρα, που σημαίνει ότι είναι κοντά. Αρχίζει πλέον να κλείνει η ψαλίδα. Η Πενσιλβάνια θα το σφέρει πολύ κοντά. Mm-hmm. Άρα το σημείο που βλέπω είναι αυτό. Και χαίρομαι γιατί είχατε αναφέρει πολύ σωστά σημεία, εκ των οποίων και το θέμα του ό,τι ανέφερε, ρατσιστικά σχόλια και όλα αυτά. Και όμως, εν τούτης βλέπουμε ότι καλό έκανε, κακό δεν έκανε. Ναι. Ωραία. Εκτός από την Πενσιλβάνια, γιατί έλεγαν κάποιοι και θέλω να μας βοηθήσετε πάνω σε αυτό. Αν ακόμα και η Κάμαλα Χάρις πάρει την Πενσιλβάνια, έλεγαν και το πρωί που τους που άκουγα και στο ABC και στο CNN, ότι ενδεχομένως ο Τραμπ να μπορεί να εκλεγεί από τις υπόλοιπες περιοχές κλειδιά. Αν χάσει την Πενσιλβάνια, μπορεί πάλι να πάρει το χρήσμα? Βεβαίως, αφού χρειάζεται 270 εκλέκτορες ένας πρόεδρος για να εκλεγεί. Κατ' επέκταση, αν πάμε από το 2-30, είναι 2-32 τώρα, συν 19, πάμε στο 2-51. Mm-hmm. Ναι, ναι. 2-10 η Χίλαρη, 2-10 η Καμάλα. Συν 19, 2-29. Ναι. Άρα, εμένα πάντως ακόμα είναι στο 2-10-2-30 από αυτό που βλέπω. Εγώ δεν ξέρω ποια πηγή παρακολουθείτε. Είναι και λίγο μπερδεμένα το πώς μας τα δίνουν τα διεθνή πρακτόρια, είναι η αλήθεια. Εσείς που βλέπετε τώρα, το 2-10 είναι το live update στο ίντερνετ, έτσι, 2-30-2-10. Ναι. Μάλιστα, βλέπω, ναι. Έχω και το Fox εδώ. Μάλιστα. Το οποίο είναι 2-32-2-16, φαίνεται είναι λίγο πιο μπροστά. Α. Αν ζητήσετε, ναι, από τους συναδέλφους μας εκεί το Fox, αν μπει, το βλέπω τώρα 2-32-16. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το διευκρινίσω. Ναι, να το διευκρινίσουμε, γιατί οι πηγές είναι και λίγο διαφορετικές. Είναι αυτό που μας είπε και ο Γιάννης πριν, ότι ενδεχομένως κάποιοι που πάνε είτε να γίνουν πιο μπλε, είτε να γίνουν πιο κόκκινοι, ακόμη να μην καταμετρώνται και να τους δείχνουν πάνω στους χάρτες. Μια εκλογή του. Για να τα αναλύσουμε και λίγο. Να ξεκινήσουμε πρώτα με μια εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Τι θα σήμαινε για την Αμερική και αν έχει κάποια σημασία, σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το θέμα του εμπορίου από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Έτσι, και να το φέρουμε και λίγο στα δικά μας, αν έχει κάτι να κάνει με εμάς. Τίνουμε να κυπροποιούμε τα θέματα γενικότερα. Ναι, βέβαια. Καταρχήν, να συνεχίσω από εκεί που έχετε μείνει προηγουμένως. Εσύ είχες αναφέρει ότι ρωτηθήκαν οι Αμερικανοί και είπαν ότι δεν έγινε πόλεμος. Σε αντίθεση με τον Γιάννη που λέει, δεν ξέρουμε αν ήταν ο Τραμπ, αν θα γινόταν ή όχι, έτσι. Mm-hmm. Άρα, αδράζω αυτό το σημείο για να πω ότι, ναι, όντως δεν ξέρουμε. Υποψιαζόμαστε με τις πράξεις του καθενός. Ο Τραμπ όμως λέει συνέχεια, εγώ δεν θα επέτρεπα αυτούς τους πολέμους. Και ένας Τραμπ, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, η εμπειρία τουλάχιστον εμείς που ζούμε εκεί μας έδειξε ότι τα κάνει, όσα λέει τα κάνει. Και ειδικά σε μια πολιτική σκηνή αυτά που λέει τα κάνει. Και το είπε πάλι ξανά, εγώ θα σταματήσω τους πολέμους. Άρα το ένα σημείο είναι αυτό που σημαίνει τι. Οι πολέμοι ξέρουμε ότι έχουν οδηγήσει σε εκτροχιασμό των τιμών. Άρα η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει επηρεαστεί, σωστά? Ναι, ναι. Το πετρέλαιο, άμα αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, σημαίνει αυξάνονται τα πάντα. Η μεταφορά για θέμα ζάχαρης, αλεύρι, όλα αυτά.
βλέπουμε ότι οι δύο πολέμοι στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη κοντά, που λίγο επηρεάζουν την Αμερική, επηρεάζουν τις τιμές, επηρεάζαν τις τιμές και μας έχουν βγει 30-40% επάνω τα τρόφιμα όλα αυτά, αλλά είναι μακριά η Αμερική. Δεν επηρεάζεται άμεσα. Ναι. Η Αμερική έχει τους δικούς της πόρους, τα δικά της resources. Κατ' επέκταση σε οικονομικό επίπεδο, το να σταματήσει ένας πόλεμος ή και οι δύο πολέμοι, σίγουρα θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την οικονομία. Ναι. Θα ήθελα να σημειώσω και ένα άλλο σημείο. Βάσει αυτών που είπατε, δεν ξέρω αν έχω απαντήσει, αγαπητή μου Κατερίνα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε και άλλα ερωτήματα και ο Γιάννης μπορεί, ο Γιάννη μου, ό,τι θέλεις να συζητήσουμε, βεβαίως. Ελάτε, ελάτε. Μπορώ, ευχαριστώ πολύ. Είχατε αναφέρει για το θέμα το όταν ρωτούνται οι Αμερικανοί για τα θέματα οικονομίας κλπ. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που αναφέραμε και χθες στον Α. Με μελέτη που κάναμε στο Πανεπιστήμιο της St. John's μαζί με τους φοιτητές μου, είχαμε βρει ότι δεν ασχολούνται καν με τα θέματα αυτά. Πόσον μάλλον εκτός Αμερικής. Δεν τους νοιάζει. Mm-hmm. Ξέρετε τι τους νοιάζει? Η νέα γενιά τους νοιάζει το student debt, το χρέος των σπουδών τους και η σταδιοδρομία τους. Και από εκεί και πέρα, συμπεριλαμβανομένης και της νέας γενιάς, είναι έντονο, κρυμμένο μεν, αλλά έντονο το ρατσιστικό στοιχείο. Mm. Και δεν είναι τυχαίο το ότι και στις περασμένες εκλογές και τώρα ο Τραμπ, μπορούμε να πούμε και την λέξη υφρεσιολόγιο κάποια στιγμή, να εκλέγεται. Ναι. Να έχει ήδη εκλεγεί και να έχει μεγάλες πιθανότητες να εκλεγεί. Εν τω μεταξύ, η Πενσιλβάνια είναι στο 49 με 51, 51 υπέρ του Τραμπ. Είναι κοντά, πάνε στήθος με στήθος, mm-hmm. αλλά σίγουρα είναι σημαντικό το προβάδισμα και στην Πενσιλβάνια. Άρα ήθελα να θίξω αυτό το σημείο του ρατσισμού που είναι πολύ σημαντικό και το ότι δεν ασχολούνται με άλλα θέματα. Δηλαδή δεν τους νοιάζει. Και θέλω να ρωτήσω και το εξής για να το καταλάβουμε και εδώ στην Κύπρο καλύτερα. Συγγνώμη, εμάς εδώ μας νοιάζουν άλλα θέματα. Και το θέμα της εικόνας, ειδικά τώρα με την εικονική πραγματικότητα, κάτι που εμείς συνέχεια εκπαιδευόμαστε, γιατί είναι ένας τεράστιος κίνδυνος, με πολλά ωφελήματα μένα, αλλά και με τεράστιους κινδύνους στη νέα γενιά και ούτω καθεξής, mm-hmm. Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Άρα δεν ακούει πλέον ο κόσμος. Δεν λαμβάνει υπόψη ο κόσμος. Αγαπητή μου Κατερίνα, εσύ είσαι μια όρημη ψηφοφόρος που θες να δεις προτάσεις. Το ίδιο και εγώ και ο Γιάννης. Εμείς ναι. Είναι μια γενιά όμως τι. Όταν σκεφτούμε ότι είναι εκατομμύρια τα μηνύματα που λαμβάνει ο καθένας μας ανά δευτερόλεπτο, όχι ένα λεπτό, ανά δευτερόλεπτο, τι μένει, το τι τρέλα θα πει ο Τραμπ ή θα κάνει. Ναι, βεβαίως είναι κρίμα να είναι τόσο έτσι, ριχά όλα όσα. Λυπάμαι πολύ, είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να σας αμφισβητήσω στο τίποτα, γιατί και εμάς βλέπουμε τη νέα γενιά εδώ. Ισχύει. Ναι. Κύριε Αντωνιάδη, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μας είπατε ότι ο Τραμπ όσα λέει τα κάνει. Σε περίπτωση εκλογής του, αυτό πόσο ανησυχεί τους Αμερικανούς? Γιατί έχω λίγο την αίσθηση ότι αν κερδίσει αυτή την δεύτερη θητεία, θα είναι ασυγκράτητος, δεν θα έχει συστολή πουθενά. Και πώς μια τέτοια εκλογή θα μπορούσε, αν θα μπορούσε, να γεφυρώσει αυτό τον διχασμό και να επουλώσει αυτή την βαθιά πληγωμένη χώρα? Πολύ ωραίο ερώτημα, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα τα οποία θαύμασα στην Αμερική όταν πήγα, γιατί σύγκρινα με την χώρα μας εδώ, σύγκρινα με την Ευρώπη, ήταν τα εξής. Το ένα, το ότι υπάρχει το ονομαζόμενο credit score για τον καθένα μας, γιατί εκεί είναι θέμα, δεν σου δίνουν, όπως λέμε στην Κύπρο, αβέρτα δάνεια. Σε έχουν μετρήσει ήδη, άρα δεν χρειάζεται να μετρήσουν. Κάτι που δίνει υγεία στην οικονομία και δεν είναι ανεξέλεκτο. Και το δεύτερο, τον balance of authority. Η μια εξουσία ελέγχει την άλλη. Mm. Γι' αυτό και όσο και να θέλει να κάνει το κεφαγιού του, μέχρι ένα σημείο μπορεί να φτάσει. Εξού και υπάρχουν οι senators, οι 100 senators, η γερουσία που είναι δύο γερουσιαστές από κάθε πολιτεία και μετά πιο κάτω το parliament, το κοινοβούλιο με 435 αντιπροσώπους. Κατ' επέκταση μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Όμως πρέπει να το πούμε, ναι, βάσει του συντάγματός του μπορεί να δώσει εντολή για πόλεμο ή εντολή για να σταματήσει πόλεμο. Αυτό το δικαίωμα το έχει και έχει και το δικαίωμα κάποιων bans. Όπως θυμάστε στις αρχές όταν υπέγραφε ο Biden ή ο Trump, στις αρχές που εκλέγονται μπορούν κάποια bans να υπογράψουν. Όμως επαναλαμβάνω, μέχρι ένα σημείο και έτσι η γερουσία και το parliament, η Βουλή μπορούν να τον ελέγξουν.
όμως έχει τις εξουσίες μέχρι ενός βαθμού όμως. Εγώ θέλω να το πάρω λίγο στην οικονομία, παιδιά, μεταξύ, αν μπορούμε να βάλουμε πλάνο κάτω, αν έχουμε το ABC, γιατί άρχισε και συμπληρώνει κουτάκια με διάφορα, το ABC News, αν το έχουμε. Ωραία, όταν το έχουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να το πάρω λίγο στην οικονομία. Τι έκανε, ή μάλλον τι δεν έκανε σωστά ο κύριος Biden τα τελευταία χρόνια πάνω στο θέμα της οικονομίας, γιατί είπαμε και φαίνεται και μέσα από τις δηλώσεις του κόσμου ότι ήταν η πρώτη έγνοια και ήταν το πρώτο που σκέφτονταν πριν να πάνε στην κάλπη. Ναι. Ίσως ακουστεί λίγο παράδοξο, όμως το χρησιμοποιώ συχνά. Ο Μακρυγιάννης κάποτε είχε πει από τις φυλακές: είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Mm-hmm. Ακούω διπλό τον ήχο, δεν ξέρω αν είναι ευκαιρία. Θα σας το διορθώσουμε αμέσως. Okay, δώστε μας ένα λεπτάκι και θα είμαστε καλά. Ναι. Πέστε με εσείς πότε μπορώ να συνεχίσω. Εσείς είστε τώρα εντάξει. Ακούτε ξανά. Ναι, εγώ είμαι εντάξει. Ωραία, ωραία, πάμε. Κατ' επέκταση, αν αναλογιστώ τα λόγια, αν λάβω υπόψη μου τα λόγια κάποιου ανθρώπου που δεν ήξερα γράμματα, ο Biden έπρεπε να ξέρει ότι εάν επιτρέψει τους πολέμους, θα βγουν οι τιμές πάνω, κατ' επέκταση θα επηρεαστεί και η Αμερική. Ένα το κρατούμε. Mm-hmm. Είναι, πώς το λέμε, κολλάνει, γυρίζει. Και νούμερο δύο, θέλω να κάνω μια ερώτηση ρητορική, μένω, αλλά νομίζω θα απαντήσει. Πιστεύετε ότι η ηλικία του Biden και ο τρόπος που τον είδατε όλο αυτό τον καιρό να αντιδρά είναι μια ηλικία που θα μπορούσε να έχει την διάβγεια και την τόλμη και την αποφασιστικότητα και την καθαρότητα του μυαλού να κάνει πράγματα? Mm-hmm. Ναι, βεβαίως γι' αυτό παρέδωσε σκυτάλι, έτσι, στην κυρία Χάρης. Το κατάλαβαν και ήδη. Συγγνώμη, δεν θα συμφωνήσω. Όχι, πείτε μας. Μετά από πιέσεις, φαντάζομαι, και αυτό το... Απίστευτες πιέσεις, γιατί θα χάνανε. Σκεφτείτε, όταν εδώ τώρα η Καμάλα Χάρης, που σίγουρα τα ξεκαθυστερήσανε να ξυπνήσουν οι Δημοκρατικοί, αλλά με μια Καμάλα Χάρης και κερδίζει, φαίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, σκεφτήκατε με Biden, ήτανε, η ψαλίδα ήταν μεγαλύτερη πριν. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα, ξέρετε, και θέλω να κάνω μια ερώτηση, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου, που την κάνω και στην Κύπρο πολλές φορές. Αγαπητή μου Κατερίνα, αγαπητή μου Γιάννη, θέλω να σας κάνω μια απλή ερώτηση, που είναι ερώτηση για όλο τον κόσμο. Θα προτιμούσατε ένα καλότατο άνθρωπο, καλοσυνάτο, για πρόεδρο, ο οποίος να είναι ευγενικός, να έχει όλα τα χαρακτηριστικά του savoir vivre, και να μην μπορεί να αντεπεξέλθει σε διάφορα άλλα πράγματα λόγω της καλοσύνης του, ή έναν τρελάρα με αποφασιστικότητα, με πείσμα, ο οποίος θα πει, όπως κάνει και η νεολαία στην Αμερική, αυτόν θέλω, άσχετα αν δεν ακούνε την. Ποιον θα διαλέγατε? Ναι, ναι, είναι και λίγο. Είναι και λίγο δικό μου μαχαίρι, βέβαια, είναι η αλήθεια. Επίσης είναι το άλλο, και το είπαμε, μπορεί και να το πούμε, ξέρω εγώ, το «He was too good for you», ότι ήταν πολύ καλός για... ξέρεις, δεν είναι πολύ καλός άνθρωπος. Άρα, ναι. Οπότε, όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο για σε περίπτωση που έχουμε αλλαγή και η κυρία Χάρης πάρει το χρήσμα. Αυτό τι θα σημαίνει? Θα σταθώ και σε αυτό που είπε ο Γιάννης, γιατί ρώτησε αν θα γεφυρώσει αυτά τα δύο διαφορετικά στρατόπεδα ο Τραμπ σε περίπτωση εκλογής του. Σε περίπτωση όμως εκλογής της κυρίας Χάρης, θα είναι σε θέση ίδια να γεφυρώσει αυτό το μεγάλο κενό? Και σε περίπτωση μη εκλογής του Biden, θα δούμε παρόμοια πράγματα που έχουμε δει και στο παρελθόν? Όλα αυτά είναι εικασίες. Ναι, σε σενάρια είναι, σενάρια όλα. Ναι, ναι, μπορούμε να αγγίξουμε κάποια σενάρια με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε δει από τον ένα ή από τον άλλο. Μάλιστα. Από τον Τραμπ το έχουμε αναλύσει. Είπαμε όσα είπαμε, νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι πιο τολμηρός, πιο αποφασιστικός. Από την Καμάλα θα αφήσουμε ένα κενό, ένα ερωτηματικό, με την έννοια ότι ήταν αντιπρόεδρος. Ήταν και ο Biden αντιπρόεδρος. Ως αντιπρόεδρος, θα πούμε και λίγο στην Κύπρο, μια χαρά ήταν μαζί μας. Σαν πρόεδρος, είμαστε ευχαριστημένοι? Νομίζω πως όχι. Περιμέναμε ίσως περισσότερα. Κατ' επέκταση, είναι ένα πιο passive, ένα πιο παθητικό το προφίλ των δημοκρατικών, ειδικά της Καμάλα Χάρης. Ναι. Ξαναλέω, μπορεί να είναι καλύτερος άνθρωπος, όλα να τα έχει που σας έχω ρωτήσει πριν λίγο. Αλλά αυτό θα ήθελαν οι Αμερικανοί. Mm-hmm.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα... Νομίζω σας έχω απαντήσει. Ναι, ναι, με όχι, έναν τρόπο το καταλάβαμε, το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να δούμε. Πότε πιστεύετε, τώρα να πάμε και λίγο στα πιο πρακτικά ζητήματα. Ξέρω ότι στην Αμερική οι εκλογές δεν έχουν ούτε ώρα που θα τελειώσει κάτι, ούτε μπορεί κάποιος να πει ότι σε 2 ώρες θα έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπούν τα πάντα, είτε με παράπονα, είτε με πιέσεις, είτε με καταγγελίες. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Όμως, σε γενικότερα πλαίσια, δεν είχαμε πολύ κακό. Κύλησαν ομαλά, σε γενικές γραμμές θα το πω. Όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ναι πως κυλούν ομαλά. Κυλούν όμως και υπέρ του Τραμπ ομαλά. Ναι. Επανέρχομαι σε αυτό που είχε πει την Τετάρτη ξανά, ότι άφησε εχμές ότι ναι, αν τα αποτελέσματα δεν είναι τέτοια, δεν αποκλείεται να αμφισβητήσει. Σήμερα όμως είχε δηλώσει ότι λέει, αν κερδίσουμε την Πενσιλβάνια, τα κερδίσαμε όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω. Σε περίπτωση που μπορούμε να σας ενοχλήσουμε, εμείς θα σας ξαναενοχλήσουμε, κυρία Αντωνιάδη, να το ξέρετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω μόνο να είμαι βοηθητικός και ωφέλιμος. Από εκεί είστε, και πέρα δεν με ενοχλείτε. Είστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.